Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Χρήστο και σήμερα θα δούμε μαζί πώ μπορούμε να πετύχουμε την οικονομική μα ελευθερία επενδύοντα στο VUAA. Όλοι θέλουμε να έχουμε τόσα λεφτά ώστε να μην χρειαστεί να ξαναδουλέψουμε, σωστά. Ε, λοιπόν, σήμερα θα δούμε τρία σενάρια για το πώ θα μπορούσαμε να το έχουμε ήδη καταφέρει. Ναι, ναι, πάλι θα μιλήσουμε για το VUAA, αλλά σήμερα θα το κάνουμε αναλυτικά. Με νούμερα για κάθε χρόνο. Βήμα-βήμα. Από την αρχή μέχρι τη μελλοντική μα οικονομική ελευθερία. Πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βιντεό μου σα έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη οικονομικά σα και θέλετε να ξεκινήσετε την επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σα λογαριασμό στο Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πω χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώ δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε κάνετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεγραφεί στο κανάλι και πατσε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τι αγορέ κάθε πρωί στο inbox σα, κατεγραφεί στο newsletter μου από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι. Κάντε το newsletter, τζάμπα είναι. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, α πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικό ή νομικό σύμβουλο. Όλε οι απόψει που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο. Δηλαδή τι απόψει. Και σκοπό έχουν να σα ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικέ ή νομικέ συμβουλέ από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Αρχικά α εξηγήσουμε άλλη μια φορά τι είναι το FIRE. Financial Independence Retire Early. Στα ελληνικά, οικονομική ανεξαρτησία προώρη αυτό Ολόκληρη playlist έχω κάνει σχετικά. Αλλά α ξαναπούμε δύο πράγματα. Στόχο των FIREs είναι να χτίσουμε αρκετά μεγάλη περιουσία ώστε να αυτό πολύ πολύ πριν τα 67 μα. Αυτή η περιουσία είναι φυσικά πολύ δύσκολο να συγκεντρωθεί από το μισθό μα, γι' αυτό πρέπει να βρούμε άλλου τρόπου να τη χτίσουμε. Δηλαδή αποταμίευση δεν αρκεί. Χρειάζεται επένδυση. Και μάλιστα την επιθετική επένδυση σε assets που θα πολλαπλασιάσουν του κόπου μα σε βάθο δεκαετιών. Ναι, σήμερα θα μιλήσουμε για το VUA ξανά, αλλά θα το κάνουμε με αρκετά παραδείγματα. Στην τελική, αυτό που μα νοιάζει είναι ένα. Αν είχαμε επενδύσει στον SN500 πριν από 20 χρόνια, πού θα ήμασταν τώρα. Α φτιάξουμε λοιπόν τρία σενάρια στο μυαλό μα για να δούμε τι μπορούμε να επιτύχουμε επένδυοντα στο VUA. Και ο λόγο που επιμένω για το βίντεο είναι επειδή και παρακολουθεί τον SN500, δηλαδή τι 500 μεγαλύτερε Αμερικανικέ εταιρείε, και είναι UCITS, δηλαδή έχει μηδενική φορολογία τόσο στα κέρδη περαξία όσο και στα μερίσματα και επανεπενδύει αυτόματα τα μερίσματα. Επομένω δεν χρειάζεται να κάνουμε εμεί απολύτω τίποτα. Και είναι διαθέσιμο στη βιντεο 24 που είναι ο χορηγό σημερινού βίντεο. Θα δούμε το πρώτο παράδειγμα αναλυτικά ώστε να καταλάβουμε πώ δουλεύει και τα υπόλοιπα δύο λίγο πιο συνοπτικά. Γιατί όντω μπορεί και να βαρεθείτε με τόσα νούμερα. Στο πρώτο σενάριο λοιπόν έχουμε ένα αρχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ και αποφασίζουμε να βάζουμε επιπλέον 100 ευρώ το μήνα στον S&P 500 Και για να μιλήσουμε με πραγματικά δεδομένα θα πάμε 20 χρόνια πίσω. Στο 2000. 1, μια χρονιά που μόλι είχε σκάσει το dotcom bubble και πολλοί κόσμο σοβόταν για το μέλλον του χρηματιστηρίου. Ναι, αυτό μα δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα, αλλά και πάλι το γενικό νόημα είναι ίδιο. Αν λοιπόν ξεκινούσαμε την επενδυτική μα πορεία το 2001, που θα καταλήγαμε το 2021 μετά από 20 χρόνια αυστηρού DCA, χωρί παρεκκλήσει και διακοπέ από τη στρατηγική μα. Στο πρώτο σενάριο, όπω είπαμε, έχουμε μια αρχική επένδυση στα 10.000 ευρώ. Καλά, θα μου πείτε τώρα, δραχμέ είχαμε τότε. Τέλο πάντων, έστω ότι είχαμε 3.400.000 δραχμέ. μπάστο. καλύτερα Ευρώ. Το 2000 ο sn 500 κλείνει στι 1.360 μονάδε και το χαρτοφυλάκιο μα είναι στι 10.000 ευρώ. Το 2001 ο δείκτη έχει απόδοση 15,9% και το χαρτοφυλάκιο μα 9.790 ευρώ. Το 2002 έχει απόδοση 22,1% και το χαρτοφυλάκιο μα είναι στα 9.017 ευρώ. Το βλέπετε για τα δύο πρώτα χρόνια είμαστε στη χασούρα. Βάζουμε δηλαδή χρήματα κάθε μήνα και πάλι έχουμε λιγότερα. Αλλά συνεχίζουμε σταθερά το DCA. Το 2003 έχει απόδοση 26,3% και το χαρτοφυλάκιο μα είναι στα 12.776 ευρώ. Το 2004 έχει απόδοση 9%. Το χαρτοφυλάκιό μα είναι στι 15.381 ευρώ. Το 2005 έχει απόδοση 3% και το χαρτοφυλάκιό μα είναι στις 17.350 ευρώ. Το 2006 έχει απόδοση 10,7% και το χαρτοφυλάκιό μα βρίσκεται στα 20.771 ευρώ. Και συνεχίζουμε. 2007 απόδοση 3,5% και χαρτοφυλάκιο 23.119 ευρώ. 2008 μεγάλη κρίση και η πτώχευση τη Lehman Brothers. Απόδοση μείον 35% και το το έχει πάει στι μόλι 16.548 ευρώ. 2009 ανάκαμψη με απόδοση 23,4% και χαρτοφυλάκιό 21.960 ευρώ. 2010 απόδοση 12,7% και χαρτοφυλάκιό 26.406 ευρώ. 2011 απόδοση 0%. Παιδιά, ναι, εκείνη τη χρονιά δεν έγινε τίποτα, πήραμε μόνο τα μερίσματα. Και τώρα αρχίζουν τα ωραία. Από το 2012 έω το 2016, το χαρτοφυλάκιό μα ανέβηκε στι 62.180 ευρώ. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για απογείωση και μέχρι το το 2020 το χαρτοφυλάκιο μα έχει ανέβει σε 118.158 ευρώ. Πάνω από 100.000 ευρώ με 100 ευρώ το μήνα. Και φτάνουμε στο 2021 με απόδοση 26,8% και χαρτοφυλάκιο σε 153.497 ευρώ. Όσα βγάλαμε την πρώτη πενταετία, βγάλαμε τώρα μέσα σε μόλι ένα χρόνο. Είδατε πόσο κουραστικό και βαρετό ήταν μόνο να το πούμε. Φανταστείτε να πρέπει να το κάνουμε για τόσα χρόνια. Αυτό είναι ο λόγο που δεν πετυχαίνουμε. Επειδή βαριόμαστε και χάνουμε την εμπιστοσύνη στην πορεία. Ναι, το 2022 έκλεισε αρνητικά, οπότε θα είχαμε χάσει πολλά από αυτά τα κέρδη. Αλλά το γενικό νόημα το πιάσαμε. Συγχαρητήρια, φτάσατε στον προορισμό σα. 153.497 ευρώ. Καλά, ρε Σιχρήστο, σα ακούω να λέτε. Άντε και τα φτάσαμε. Τώρα τι κάνουμε. Απλό. Κάθε χρόνο σηκώνουμε το 4% του χαρτοφυλακίου μα, δηλαδή περίπου 6.000 ευρώ. Ενώ αυτό συνεχίζει να μεγαλώνει κατά 6% μεσοσταθμικά κάθε χρόνο. Φτάνουν όμω, ρε το 6.000 ευρώ το χρόνο για να ζήσουμε, θα αναρωτηθεί κανεί. Όχι, δεν φτάνουν, είναι η αλήθεια. Εκτό αν ζούμε στο χωριό, χωρί ενίκιο και με μόνο έξοδο το καφενείο. Εκεί ναι, μια χαρά φτάνουν. Σε κάθε περίπτωση, πάντω είναι ένα πολύ καλό συμπλήρωμα για τη σύνταξή μα και στερηθήκαμε μόλι 100 ευρώ το μήνα. Οι περισσότεροι, όμω, θα θέλαμε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό πάμε να δούμε άλλα δύο σενάρια που προσωμιώνουν καλύτερα το στόχο μα. Στο δεύτερο σενάριο, ξεκινάμε με ένα αρχικό κεφάλαιο 20.000 ευρώ και κάνουμε προοδευτικό DCA. Δηλαδή, στα 5 πρώτα χρόνια, επενδύουμε 100 ευρώ το μήνα. Στα επόμενα 5, 200 ευρώ το μήνα. Στα επόμενα 5, 300 ευρώ το μήνα. Και στα τελευταία 5, 400 ευρώ το μήνα. Οι αυξήσει επενδύσει μα είναι αποτέλεσμα αυξήσεων του εισοδήματο. Μας. Δηλαδή, όσα περισσότερα χρήματα παίρνουμε από τη δουλειά, τόσα περισσότερα από αυτά επενδύουμε. Σε αυτό το σενάριο, το 2011, μετά από 10 χρόνια στο DCA, θα έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο στις 49.399 ευρώ. Διπλάσια από το πρώτο σενάριο. Και μετά από άλλα 10 χρόνια, η τελική αξία του χαρτοφυλακίου μα θα ήταν στις 314.601 ευρώ. Σχεδόν 3 φορέ περισσότερα από ό,τι στο πρώτο παράδειγμα. Και ναι, με αυτά τα λεφτά, οι περισσότεροι από εμά θα μπορούσαμε να βγούμε στη σύνταξη. Έστω και μαζεμένα. Γιατί μπορούμε να σηκώνουμε 12.000 ευρώ το χρόνο αφορολόγηση. Τώρα αρχίζουμε και συνεννοούμαστε. Για να δούμε όμω τα καλύτερα αποτελέσματα, πάμε και στο σενάριο 3. Εδώ έχουμε βγάλει όλε τι αποταμιεύσει μα και επενδύουμε υπερεπιθετικά στο VUAE. Ξεκινάμε με 50.000 ευρώ αρχικό κεφάλαιο και βάζουμε κάθε μήνα 500 ευρώ. Δύσκολο, σίγουρα. Εφικτό για αρκετού, ειδικά για ζευγάρια. Επίση, σίγουρα. Σε αυτό το σενάριο, μετά από 10 χρόνια επενδύσεων, το 2011 έχουμε στο χαρτοφυλάκιό μα 141.633 ευρώ. Στο τέλο του ταξιδιού μα δε έχουμε 770.610. 5 ευρώ. Και ναι, σηκώνοντα 30.000 ευρώ το χρόνο αφορολόγητα, έχουμε μια άνετη σύνταξη που χτίσαμε μόνοι μα. Σε όλα όσα είδαμε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα αρκετού ακόμα παράγοντε. Πολλοί μπορούν να αρχίσουν να επενδύουν με μεγαλύτερο αρχικό κεφάλαιο. Πολλοί θα πάρουν ακόμα μεγαλύτερε αυξήσει, αν θα κάνουν μεγαλύτερο DCA. Πολλοί θα πιάσουν και δεύτερη δουλειά, προκειμένου να κάνουν μεγαλύτερο DCA. Κάποια ζευγάρια θα καταφέρουν να ξεκινήσουν ακόμα πιο επιθετικά στην αρχή. Α, και είναι σημαντικό να θυμόμαστε πω δεν έχουμε πουλήσει το χαρτοφυλάκιο μα. Το κρατάμε για όλη μα τη ζωή. Και το περνάμε και στι επόμενε γενιέ, οι οποίε δεν χρειάζεται να ξεκινήσουν από το μηδέν. Και ναι, γνωρίζω πω ο πληθωρισμό τρώει από τη μελλοντική αξία του κεφαλαίου μα. Κατά πάσα πιθανότητα όμω, αν μπούμε στο mentality να ακολουθήσουμε την παραπάνω διαδικασία, θα καταφέρουμε να την ξεπεράσουμε. Και απλά σκεφτείτε, αντί για 20 χρόνια να περιμέναμε άλλα 10. Και για όσου θέλουν να δουν βήμα-βήμα πώ επενδύουμε στο VUA, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε γραφή στη Freedom 24 μέσα από το περιγραφή για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο web terminal, γράφουμε VUA, πατάμε αγορά και και το έχουμε. Κάνουμε αυτά τα απλά βήματα ξανά και ξανά και ο μελλοντικό μα εαυτό θα μα ευγνωμονεί. Γιατί τα χρόνια θα περάσουν και τότε θα ευχόμαστε να είχαμε ξεκινήσει σήμερα. Τόσο απλά. Όπω πάντα, αν τα βίντεο μου σα έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σα και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σα λογαριασμό στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πω χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώ δωρεάν αυτό το κανάλι. Και αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τι αγορέ, Κάθε πρωί στο inbox σα, κάντε το newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube. Οπότε ναι, κάντε γράφει το newsletter, τζάμπα είναι. Επιπλέον μην ξεχνάτε και το δεύτερο κανάλι μα, του Financial Greeks. Εκεί πέρα θα βρείτε τη δεύτερη εκπομπή μα με ανάλυση τη οικονομική επικαιρότητα. Οπότε σα περιμένω και εκεί. Σα ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σα βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.